Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη οδηπορικό στα παράλια της Νέας Σμύρνης. Στα παράλια της Μικράς Ασίας, συγγνώμη. Βρισκόμαστε στο δρόμο για τη Σμύρνη. Αλλά προηγουμένως, πολύ γρήγορα και ρισκάροντας, αν θέλετε, και την υπόστασή μας, την προσωπική, θα σας δείξουμε ένα χαμάμ το οποίο επισκεφτήκαμε στην Πέργαμο πριν αναχωρήσουμε για τη Σμύρνη. Και η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά του τουριστικού γραφείου Baras Travel από τη Λάρισα. Οι εικόνες και τα συναισθήματα στην Τουρκία είναι ανάμεικτα, κυρίες και κύριοι, και τα συναντά συνεχώς. Σας πάμε όμως, αφού δούμε αυτήν την πολύ ωραία εικόνα, στα παράλια της Μικράς Ασίας, ένα χωριό, μια μικρή πόλη είναι. Να πάμε στο χαμάμ που σας έλεγα προηγουμένως. Χαμάμ. Ένα τουρκικό χαμάμ. Από πάνω δεν χρειάζεται, αλλά το έβαλα εγώ τώρα γιατί εντάξει δεν είναι. Βγαίνουμε στην τηλεόραση. Η μη γυμνή δεν κάνει κιόλας. Θα περάσω μέσα στα ειδικά δωμάτια όπου μας περιμένουν τα παλικάρια εδώ. Είναι ειδικοί χώροι για χαμάμ. Παραδοσιακοί όπως ήταν την εποχή του Σουλτάνου. Αερίζονται από πάνω. Και ο καθένας έχει το δικό του δωμάτιο. Μπαίνει μέσα. Και ο Θεός και η ψυχή του. Προφανώς ανοίγουν κάποιες βρύσες. Δημιουργείται ατμός. Και σε τρώει η αντάρα εδώ μέσα. Αλλά είναι ωραία, χαλαρώνεις. Τώρα, τι να κάνω εγώ. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Αυτό είναι κρύο. Ζωστό. Λοιπόν, δεν ξέρω άλλο τι θα γίνει. Σας αφήνω γιατί σε λίγο θα χνοτήσει η κάμερα και δεν θα έχει εικόνα. Λοιπόν, αυτά. Πού πάω εγώ. Α, για πες μέσα εδώ να δούμε. Για προχώρα λίγο, προχώρα. 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 Πω, πω, ζέστη εδώ μέσα. Θάνατος. Θάνατος. Δεν μπορώ να ανασάνω. Αρχίζει η κάμερα και χνοτίζει. Καλησπέρα σας, είμαστε σε ένα από τα πιο παλιά χαμάμ της περιοχής, για να μην πω το παλαιότερο. Ουσιαστικά στην πόρτα γράφει 1513 από εποχής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα για ακριβές πληροφορίες θα δώσουμε το μικρόφωνο στο Γιαβούς, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης στο παιδί εδώ του χαμάμ και του γυναικείου τμήματος αλλά και του αντρικού. Και από εκεί και μετά, ό,τι μου πει στα τουρκικά, εγώ αμέσως θα σας μεταφράσω. Ne zaman dan beri bu hamam devam ediyor? Bu hamam 1513 yılından beri hamam olarak işlemektedir burası. Hamamımız da köpük masajı, kese, vücudundaki ölü derileri gidermek için kese kullanmaktayız. Kesemiz Tokat yöresinde özel olarak yapılmaktadır. Buradaki işin ehli olan tellak dediğimiz, yani erkeklere kese yapan tellak arkadaşlarımız vardır. Kadınlar bölümünde kese yapan, kadınlara hizmet edene de natır denilmektedir. Biz de buranın işletmeciliğini yapıyoruz. Devam ediyor böyle. Λοιπόν, με ενημερώνει ο Γιαβούς ότι από το 1513
ανελιπώς από Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συνεχίζεται και λειτουργεί το χαμάμ την τελευταία 30 ετία από τον πατέρα του, βέβαια. Ο πατέρας του εδώ είναι, ανέλαβε ο γιος, και λέει ότι οτιδήποτε υπάρχει σε ένα παραδοσιακότατο χαμάμ, που από αυτά υπάρχουν πολλά στην Κωνσταντινούπολη, τα παρέχουν και εδώ. Παράδειγμα, το τρίψιμο που κάνει με ένα ειδικό πανί, το οποίο λέγεται στα τουρκικά κεσέ. Και ο άνθρωπος αυτός που το κάνει, λίγο μπρατσαράς είναι, ο οποίος λέγεται Τελάκ, σε αντρικό τμήμα. Ιδέ στο γυναικείο τμήμα το αναλαμβάνει αυτό γυναίκα το ρόλο αυτό και λέγεται Ναντίρ. Το οποίο και η Μεν Ναντίρ και ο Μεν Τελάκ τρίβουν για να βγει, βέβαια, για να ανοίξουν ουσιαστικά οι πόροι του σώματος. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αναπνέει το σώμα, κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το επιτύχει στο σπίτι του με το απλό μπάνιο. Kaç zamandır sizde bu hamam? Biz bu hamamı 3 yıldır hamamın işletmeciliğini yapıyoruz. Uzun zamanda bu işi yapmayı düşünüyoruz yani şu anda. Hamamımızla ilgili kısa bilgi vereyim isterseniz. Hamamımız 3 bölümden oluşuyor. Yani bu alanımız soğukluk dediğimiz soyunma, giyinme ve dinlenme alanıdır. Burada bir kapı daha vardır. Oradan ılıklık bölümüne geçersiniz. Ilıktır. Kalbi tansiyonu olanlar orayı kullanırlar. Ondan sonra sıcaklık bölümünde göbek taşı, işte eski adı halvet olan, şimdi sauna denilen bir mekan vardı. Hamamımızın şu görmüş olduğunuz bütün alanı orijinaldir. Yani 500 yıl hiç değişmemiştir. En büyük şahidi de mesela şuradaki mermerdir yani. O kadar çok insan geçiyorsa burada aşınmıştır yani. Hamamımız ilk yapıldığı zaman tabii ki buraya ilk basılan şudur mesela, orijinaldir. Εδώ ο Γιαβούς με ενημερώνει ότι ό,τι μάρμαρο βλέπουμε εδώ μέσα είναι το original, δηλαδή περίπου 500 χρόνια. Φανταστείτε τι παλιό χαμάμι είναι, 500 χρόνια δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Έτσι, για να σας ξεναγήσω λίγο, στο χαμάμ μέσα βλέπετε αυτό το τμήμα, είναι το τμήμα αποδυτηρίων. Ουσιαστικά ένας που θέλει να κάνει χαμάμ έρχεται εδώ και σε αυτό τον τομέα, για να το δείξουμε από κοντά, ξεντύνεται, του δίνουν μια πετσέτα και μπαίνει μέσα. Πρωτίστως μπαίνει στο χλιαρό τμήμα, όπως με ενημερώνει, και αυτό το τμήμα, ρωτάνε, είναι για τους καρδιακούς, όποιος έχει πρόβλημα, για να μην πάθει αυτό το σοκ του ζεστού αχνού νερού. Και όποιος δεν έχει, βέβαια, αυτό το πρόβλημα, μπαίνει κατευθείαν στο ζεστό τμήμα του χαμάμ και διεκπεραιώνει πλέον με όλα τα σχετικά, όπως είπαμε και πριν από λίγο, με το τρίψιμο κτλ. Μετά μπαίνεις σε ένα απλό ντουζάκι, κάνεις με χλιαρό νερό ένα ντουζάκι και πιστέψτε με, βγαίνετε σαν πουλάκι έξω. Είναι κυριολεκτικά μια απίστευτη εμπειρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιαβούς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κρίσιμες πληροφορίες που μας έδωσε. Και μετά το χαμάμ, που ήταν μια μοναδική εμπειρία, εγώ δεν είχα ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Έχουμε πάρει το δρόμο και έχουμε φτάσει στη Σμύρνη. Μια μεγάλη, κοσμοπολίτικη, πανέμορφη πόλη Σμύρνη. Θυμίζει Θεσσαλονίκη, θυμίζει Ρόδο, θυμίζει νησιά. Η πόλη κυκλώνει γύρω-γύρω το λιμάνι. Έχει πάρα πολύ έντονη ζωή. Τα ξενοδοχεία που θα μείνετε, αν κάνετε εκδρομή σαν αυτή που ετοιμάζουμε τώρα αυτές τις ημέρες, είναι εξαιρετικά. Οι άνθρωποι είναι πολύ εξυπηρετικοί, έχει πολύ καλό φαγητό. Βλέπουμε το λιμάνι της Σμύρνης. Όλη η παραλία φωτίζεται και αυτό είναι άκρος εντυπωσιακό. Ο Κώστας ο Ξεναγός, ο οποίος είναι παντρεμένος στη Σμύρνη με ένα μικρό κοριτσάκι,
Μόλις φτάσαμε, αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο και ξεκουραστήκαμε για λίγο, προθυμοποιήθηκε να μας βγάλει έξω και να μας πάει σε ένα κοσμικό μαγαζί με μπουζούκια. Κοιτάξτε πώς φαίνεται η Σμύρνη. Θυμίζει λίγο από Καβάλα, δηλαδή υψομετρικά. Τα σπίτια φτάνουν αρκετά ψηλά, βλέπετε πως είναι φωτισμένα και κατεβαίνουν μέχρι κάτω στη θάλασσα. Να λοιπόν ο φωτισμός που σας έλεγα στα δέντρα, στα φοινικόδεντρα που βρίσκονται κατά μήκος μεγάλης γραμμής, μεγάλης παραλιακής λεωφόρου, διπλής. Μια σύγχρονη, μεγάλη και πολύ όμορφη πόλη, η Σμύρνη. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτάσει στο συγκεκριμένο μαγαζί που σας έλεγα. Είναι ένα κοσμικό κέντρο, το οποίο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο στο ιστορικό του. Έχει φαγητό και έχει αυτήν την ορχήστρα που παίζει ελληνικά τραγούδια. Και όταν λέμε ελληνικά τραγούδια, παίζει τραγούδια που αρέσουν πάρα πολύ στους ξένους. Μάλιστα, εκείνο το βράδυ ήταν 2-3 γενέθλια. Ακούστε τραγούδια. Η παρουσία της κάμερας, κυρίες και κύριοι, δημιούργησε άλλες προϋποθέσεις εκείνο το βράδυ. Αλλά εκείνο το που μας εντυπωσίασε ήταν ο νεαρός που έπαιζε πάρα πολύ καλό μπουζούκι και τραγουδούσε εξαιρετικά καλά στην ελληνική γλώσσα. Αν προσέξετε, οι τουρκάλες είναι ιδιαίτερα ωραίες γυναίκες, πολύ μα πάρα πολύ περιποιημένες και χορεύουν εξαιρετικά καλά. We'll be right back.
Κοιτάξτε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, για το περιβόητο Σοκερντέ. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο πήρε φωτιά το μαγαζί, παράτησαν φαγητά, ποτήρια και χορεύουν όλοι μαζί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εικόνα που πλέον δεν συναντά στην Ελλάδα. Η κυρία που βλέπετε δεξιά που χτυπάει παλαμάκια είναι η γυναίκα του ξεναγού, χορεύει με την κορούλα της. Σμυρναίοι κουγκλέντοι, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Σμύρνης. Τουρκάλες με λαμσές, κουνιστές, πλουμιστές. Εδώ, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί χορεύουν ένα τουρκικό τραγούδι που τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που παίζουμε και εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αφήσουμε τους Τούρκους να διασκεδάζουν μέχρι το πρωί, κυρίες και κύριοι, και να ξυπνήσουμε εμείς
για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στη Σμύρνη με το πρώτο φως ημέρας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι από τη Σμύρνη. Την πόλη που το 1922 χιλιάδες Έλληνες εγκατέλειψαν πηδώντας τη θάλασσα για να γλιτώσουν τη ζωή τη δική τους, των παιδιών τους, των γυναικών τους, των μανάδων τους, καθώς αυτή η πόλη είχε παραδοθεί στις φλόγες και οι Τούρκοι έσφαζαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Σήμερα αυτή η πόλη τίποτα δεν θυμίζει από την παλιά Σμύρνη, καινούργια σπίτια, καινούργιοι δρόμοι, καινούργια διάταξη. Υπάρχουν 2-3 σπίτια στην παραλία που να θυμίζουν το πραγματικά μεγάλο και ένδοξο παρελθόν αυτής της πόλης. Έχουμε μπει στο αυτοκίνητο, κάναμε την πρώτη βόλτα στην πόλη. Μια πολύ πολύ προσεγμένη, πολύ καθαρή, πολύ περιποιημένη, αλλά με πολλές πολυκατοικίες όπως βλέπετε κι εσείς. Δεν θυμίζει την Τουρκία της ενδοχώρας, είναι σύγχρονη πόλη, ευρωπαϊκή πόλη. Η ομορφιά της Σμύρνης, κυρίες και κύριοι, είναι ξεχωριστή. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια με κυρίαρχο η Σμύρνη Μάνα Καίγεται, που ερμήνευσε στον διπλό δίσκο Μικρά Ασία ο Γιώργος Νταλάρας και που σημάδεψε, αν θέλετε, και την μικρασιατική καταστροφή. Σε τούτο εδώ το λιμάνι, σε τούτο εδώ την Προβλήτα, αλλά κυρίως στην απέναντι, καταρχήν εδώ να πούμε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή Κορδελιό, οι άνθρωποι τότε, κινδυνεύοντας να τους φάξουν οι Τούρκοι, πηδάγαν μέσα στη θάλασσα. Πολλοί, μα πάρα πολλοί, κατάφεραν να μπουν μέσα σε καράβια και μετά από μήνες να φτάσουν στην Ελλάδα. Πολλοί όμως πνίγηκαν εδώ, ενώ κάποιοι άλλοι σφαγιάστηκαν. Αυτή είναι η τεράστια ιστορία της Σμύρνης, απλά με δύο λόγια. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μας πει περισσότερο ο φίλος μας ο Κώστας. Περιληπτικά, πάρα πολύ ωραία, ναι, τα είπες. Έδωσες όλο το νόημα της. Εγώ τα λέω ματωμένα χώματα, βέβαια. Είναι όντως συγκινητικές οι στιγμές που είμαστε εδώ. Και εγώ πάντα
Όπως ξέρω εγώ τα γκρουπ, πάντα συγκινούμε όταν μπαίνω με τα γκρουπ εδώ στο Κορδελιό πρωτίστως και αργότερα που καταλήγουμε στο κέντρο της Σμύρνης, εκεί όπου έγινε η μεγάλη καταστροφή. Οι Κορδελιώτες δεν έγινε τόσο μεγάλη καταστροφή όσο στο κέντρο, διότι οι Κορδελιώτες από εδώ είχαν την ευκαιρία να φύγουν πιο άνετα όσον αφορά σε αυτούς που μένανε στην περιοχή της Πούντας και στο ΚΕ, όπου σε λίγο θα καταλήξουμε εκεί. Η μεγάλη καταστροφή έγινε στην πλατεία Τζουμχουριέτ, Δημοκρατίας δηλαδή, όπου εκεί θα καταλήξουμε. Η μεγάλη καταστροφή έγινε εκεί το 22. Λίγα τα διασωθέντα σπίτια και στην παραλία της Σμύρνης, αλλά ιδιαίτερα στο Κορδελιό. Που... Η Σμύρνη δηλαδή κάηκε ολόκληρη. Κάηκε. Ναι. Κάηκε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι στο Κορδελιό, που έχει μια εμβέλεια 5 χιλιόμετρων η παραλία, δυστυχώς έχει μείνει μόνο 3 ελληνικά αρχοντικά σπίτια, τίποτα παραπέρα. Όσον αφορά βέβαια, όταν είμαστε στο Κορδελιό, δυστυχώς τώρα φαίνεται σαν μια τσιμεντούπολη, αλλά ουσιαστικά για μας τους Έλληνες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ δεξιά μας είναι το πορθμίο του Κορδελιού. Από εδώ φεύγουν τα καράβια το καλοκαίρι, τι καλοκαίρι τώρα, σε λίγο καιρό, για να κάνουν tour τον κόσμο μέσα στον κόλπο. Αφενός, αφετέρου έχουν ιδιαίτερα τις καθημερινές, Κυριακή δεν έχει τόσο κίνηση βέβαια, μια που είναι και αργία. Καθημερινά κάθε ένα τέταρτο περνάει απέναντι στην περιοχή της Πούντας, σε μια άλλη περιοχή που είναι το κέντρο της πόλης, το Κονάκ, που ουσιαστικά όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είναι εκεί και το σύμβολο της Σμύρνης, το ρολόι είναι εκεί, και κάνουν αυτό το round όλο του Κορδελιού, που έχει και ένα άλλο πορθμίο πιο πέρα, πάλι που το οποίο ανήκει στο Κορδελιού. Έχει ουσιαστικά η Σμύρνη γύρω-γύρω 6 πορθμία, το οποίο κανείς αν δεν θέλει να πάει ο δικός και να αποφύγει την πρωινή κίνηση, πάει ένα τεταρτάκι με το καράβι ευχάριστα, πίνοντας το τσάι του και διαβάζοντας την εφημερίδα του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από Κορδελιό και πάμε απέναντι στο κέντρο της Σμύρνης. Ναι. Στο κέντρο, πάμε. Και τι αρχοντιά και τι πλούτο έχει η Σμύρνη πριν παραδοθεί στις βλόγες.
Φτάνει να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το σπίτι. Είναι ένα από τα διασωθέντα που τώρα έχει γίνει παιδικό σταθμός. Όλη η Σμύρνη είχε αυτή την εικόνα. Όλη η παραλία ήταν έτσι. Όλη η παραλία ήταν. Όλη η παραλία. Αυτό θα το δούμε βέβαια και στην παραλία στο ΚΕ που έχουν διασωθεί 2-3 σπίτια. Αλλά το τι αρχοντιά ήδη το βλέπετε, παρά τα τουλάχιστον 100 ετών είναι αυτό το σπίτι. Και όλοι οι Έλληνες που μένανε στο Κορδελιό ήταν οι πολύ πλούσιοι της εποχής εκείνης, γι' αυτό και μένανε έξω από το κέντρο και οι Κορδελιώτες πάντα είχαν τον πρώτο λόγο όσον αφορά γιατροί, μεγαλοδικηγόροι και μεγαλοεπιχειρηματίες, πάντα μένανε στο Κορδελιό. Και ακόμα αυτό συνεχίζεται. Και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Οι Κορδελιώτες, ο μεγαλύτερος δήμος σήμερα την εποχή στη Σμύρνη, με 1 εκατομμύριο πληθυσμό, που αμή τι άλλο, όλοι οι πλούσιοι της Σμύρνης διαλέγουν να κάτσουν εδώ. Ίσως όσοι ξέρουν από Αθήνα, παρομοιάζει λίγο με το παλιό Φάλιρο, με το Καλαμάκι, η περιοχή αυτή. Βέβαια τα σπίτια που είναι στην παραλία είναι πανάκριβα. Ξεκινάνε από 200-300.000 ευρώ ένα σπίτι 130 τετραγωνικών. Και μάλιστα οι Κορδελιώτες, να πω και κάτι άλλο, τη Σμύρνη η πινακίδα είναι 35 στον αριθμό, στα αμάξια. Οι Κορδελιώτες λένε ότι εμείς δεν είμαστε 35, δεν είμαστε από τη Σμύρνη, είμαστε Κορδελιώτες και είναι 35 και μισό. Ναι. Και αυτό δείχνει την ανωτερότητα ως προς όλη τη Σμύρνη. Μάλιστα. Εντυπωσιακό, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα πώς ήταν φτιαγμένα τα σπίτια, δίπατα, με τα μπαλκόνια, ξύλινα, βιτρό, σκαλίσματα, μάρμαρα, φοβερά πράγματα. Όντως φοβερά πράγματα. Φοβερά. Μάλιστα. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία. Η παραλία είναι το κάτι άλλο, μένα μου θυμίζει Μονακό, Κάνες δηλαδή. Τουλάχιστον μπράβο στις μετέπειτα γενιές που έχτισαν βέβαια την πόλη με τσιμέντο αναγκαστικά, αλλά φτιάξαν αυτό το χώρο που είναι πολύ όμορφος για να περπατάει ο κόσμος. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ο δήμαρχος του Κορδελιού που βγαίνει για τρίτη τετραετία και από ό,τι βλέπω θα βγαίνει για πολλές τετραετίες, είναι ο πρώτος δήμαρχος που έχει πάρει τους μεγαλύτερους ψήφους, 73% έχει πάρει. Yeah. Δηλαδή αυτό και μόνο. Βέβαια εδώ πριν 20 χρόνια η θάλασσα ήταν εδώ μπροστά. Γι' αυτό αυτά τα λέγανε γυαλιά, γυαλό. Πάνω στο γυαλό ήταν τα σπίτια. Εδώ μπροστά η θάλασσα. Το μαρκάκι τους φεύγανε απέναντι για καφεδάκι οι Έλληνες. Μετέπειτα έγινε ο δρόμος αυτός που βλέπετε ο παραλιακός και πολύ μετέπειτα την τελευταία 18ετία, 20ετία έγιναν προσκώσεις για την αναψυχή του κόσμου. Δηλαδή γήπεδα 5x5, γήπεδα τένις, όσο προχωράμε, υπαίθρια γυμναστήρια για τον κόσμο, τσάμπα όλα αυτά, για να απολαύσει την Κυριακή. Δηλαδή είμαστε στις πρώτες πρωινές ώρες, αν ερχόμαστε εδώ απόγευμα, ο κόσμος ξεχύνεται στο γρασίδι και κάθεται και απολαμβάνει τη θάλασσα και την παραλία. Η Σμύρνη με το Κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα. Μου τζουρωμένο το γυαλί, μα πίσω απ' τους καπνούς ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Ας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' ανθέ. Ας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' ανθέ.
καθρεφτάκι σου παλιό. Με το καταπληκτικό αυτό τραγούδι που ερμηνεύει ο Παντελής Θαλασσινός, κυρίες και κύριοι, χαμένο. Σας ξαναγούμε στη Σμύρνη. Σε ποιο τα ίδιες καπηλιό και βγήκες μεθυσμένο. Σε λίγο θα σας πάμε στο παλιό λιμάνι. Θα δείτε τα δεκάδες ψαροκάικα που συνδέουν το παρόν με το παρελθόν αυτής της πόλης. Της καρδιάς μανθέν τα σμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μαθαίν να τα λες και να δακρύζεις, της καρδιάς μανθέν. Σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Τα σμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μαθαίνει να τα λες και να δακρύζεις, της καρδιάς μανθέ. Τα σμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μαθαίνει να τα λες και να δακρύζεις, της καρδιάς μανθέ.